ομάδα Δέλτα. Είμαστε μαθητές του Δέλτα 1 τμήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Μαρούτσιο. Η εργασία μας αφορά την προστασία των ανθρώπων που θα κατοικήσουν στον Άρη. Σκεφτήκαμε γι' αυτό το λόγο να δημιουργήσουμε μια σπίδα προστασίας. Την ακτινοβολία στον πλανήτη προσωμιώνει ο αισθητήρας απόστασης. Η ασπίδα μας κλείνει και προστατεύει τον οικισμό των ανθρώπων όταν υπάρχει μεγάλη ακτινοβολία. Ο αισθητήρας απόστασης δείξει μικρότερη τιμή από 90. Και όταν η ακτινοβολία γίνει πάλι κανονική μεγαλύτερη τιμή από 90, τότε η ασπίδα ανοίγει. Τα μικρόφωνα του υπολογιστή είναι ο δεύτερος αισθητήρας. Με ηχητική εντολή, όταν η ένταση του μικροφόνου είναι μεγαλύτερη του 90, η ασπίδα κάνει ένα δοκιμαστικό κλείσιμο και άνοιγμα για να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία της. Είμαστε η ομάδα Α. Είμαστε μαθητές του Ε1 τμήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Μαρούτσιο. Η εργασία μας αφορά τον εντοπισμό πάγου στον πλανήτη Άρη και το σπάσιμο του με κρουστικό τρυπάνι, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι μετά να το κάνουν νερό. Το ρομποτικό μας όχημα με τον αισθητήρα απόστασης εντοπίζει την αλλαγή του εδάφους στον Άρη και σταματά πάνω στον πάγο. Ο αισθητήρας απόστασης έχει την τιμή 0. Έπειτα, αισθητήρας κλίση επιτρέπει στο τρυπάνι να λειτουργήσει αν το όχημα είναι ευθυγραμμισμένο. Τιμή αισθητήρα κλίση ίση με 0, αλλά σε απαγορεύει στο σπάσιμο του πάγου. Γεια σας, είμαστε η ομάδα Ε. Είμαστε οι μαθητές του Ε2 τμήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Μαρούτσιο. Η εργασία μας αφορά την χαρτογράφηση των άγνωστων περιοχών του Άρη. Το ρομποτικό μας όχημα δημιουργεί ένα χάρτη καταγράφοντας που υπάρχει έδαφος και που πάγος, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να γνωρίσουν που υπάρχει δυνατότητα να πάρουν νερό από το πλανήτη. Ο αισθητήρας παίρνει 2 τιμές, έδαφος, τιμή μεγαλύτερη του 60 και πάγος, τιμή μικρότερη του 1, καταγράφοντας κόκκινα και μπλε τετράγωνα στο χάρτη του Scratch αντίστοιχα. Γεια σας, είμαστε η ομάδα Omega. Είμαστε μαθητές του Ε3 τμήματος. Από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Μαρούτσιο. Η εργασία μας αφορά την καλλιέργεια των φυτών. Το ρομποτικό μας όχημα αναγνωρίζει την ύπαρξη των φυτών. Με τον αισθητήρα απόσταση διαπιστώνει την ύπαρξη και καταχωρεί τη λέξη ναι σε μια λίστα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει φυτό, η λέξη που καταχωρεί την όχι. Έπειτα το ρομπότ επιστρέφει στην αρχική θέση, αφήνοντας λείπασμα στις θέσεις που έχει καταγραφεί φυτό, δηλαδή ναι. Εκεί που έχει καταγραφεί όχι, δεν υπάρχει φυτό, απλώς περνά. Τέλος, αν υπάρξει ηχητικό μήνυμα, ένταση στο μικρόφωνο, η διαδικασία σταματά.